Απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να μιλούσα κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί επίκαιρο. Ξέρετε, πολύ θόρυβος γίνεται αυτές τις ημέρες αναφορικώς με θεσμούς της Εκκλησίας μας και με εντολές του Θεού. Ασφαλώς δεν θα γινότανε τόσο θόρυβος και ούτε θα υπήρχε τόσα σύγχυση εάν είμεθα πληροφορημένοι επάνω στα θέματα αυτών που λέμε ότι πιστεύουμε. Ξέρετε, είμεθα οι μόνοι, εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι διατελούμε αναγνία και δεν μπορούμε να αποδείξουμε αυτά τα οποία λέμε ότι πιστεύουμε. Και αυτό είναι λυπηρό. Ταυτόχρονα δε είναι και κάτι που μας καθιστά αναπολογή τους και θα μας ζητηθεί λόγος κάποια μέρα γιατί δεν μάθαμε και δεν ενδιαθέσουμε να μάθουμε αυτά τα οποία λέμε ότι πιστεύουμε, ώστε να μπορέσουμε και σε άλλους ανθρώπους να τα μεταφέρουμε. Ο Πέτρος λέει ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε σε θέση να απολογούμεθα. Βαπτίζουμε. Γιατί βαπτίζουμε. Πού στέκεται. Παντρεύουμε. Γιατί στεφανώνουμε. Εξομολογούμε. Γιατί εξομολογούμε. Κοινωνώ. Γιατί κοινωνώ. Προσεύχομαι. Εκκλησιάζομαι. Γιατί το κάνω. Αυτό το γιατί λείπει από μας. Γι' αυτό και ακριβώς γίνεται αυτός ο θόρυβος αυτές τις μέρες και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται πιστοί χριστιανοί και το πιστεύουν αυτοί ότι είναι πιστοί χριστιανοί είναι μακριά από την πραγματικότητα. Βρέθηκα προλίγων ημερών σε ένα περιβάλλον συγγενειακό και φιλικό. Άνθρωποι φίλοι της Εκκλησίας και έρχονται και αυτοί από την Εκκλησία και συνειδήθημεν και μας δώσαν ένα πρωινό. Ήρθε η υπόθεση του γάμου αυτού του λεγόμενου πολιτικού. Και είδα ότι και οι πέντε ήσαν υπέρ. Και στάθηκα και τους κοίταρα. Και λέω, ερχόσαστε στην Εκκλησία εσύ και λέτε αυτά τα πράγματα. Και τι μου λέει, δεν είναι έτσι. Και όταν τους είπα, πήρα την άδεια και τους είπα τις επιπτώσεις που έχει αυτή η προσπάθεια, υπαγώσατε μεταξύ τους και είπανε πόσο μακριά είμαστε νυχτωμένοι από τα θέματα. Αλίμονο λέω, αν η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει υποστηρικτά σαν και εσάς. Και είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Βρέθηκα επίσης στο Άγιον Όρος και είχε εκεί έλθει ο γενικός διοικητής εκεί πέρα, ο οποίος είναι θεολόγος και μιλούσε υπέρ του πολιτικού γάμου. Καταλάβατε, ήμουν ο μόνος λαϊκός. Οι άλλοι ήταν οι κληρικοί. Μίλησαν οι πατέρες, απήντησαν. Αλλά, αν επιτρέπετε, λέω και το λαϊκό στοιχείο. Να το προσωπηθεί εκ μέρους μου. Λέει ναι. Μα αυτά είναι όλα προτεστατικά τα οποία λέτε. Τι στέκονται καθόλου. Πώς. Και του είπα τις επιπτώσεις. Δεν συνεφώνησε. Όμως ένα επίσημο πρόσωπο μιλάει ότι έχουν έτσι τα θέματα. Το καταλαβαίνετε τώρα τι λέει να γίνει. Βλέπω ζητούν δημοψήφισμα, δεν ξέρω αν προσέξετε, να γίνει δημοψήφισμα. 90% θα πάρει ο πολιτικός γράμμος. 90% θα πάρει ο πολιτικός γράμμος, εάν γίνει δημοψήφισμα. Όχι ότι τον θέλει ο κόσμος στην πραγματικότητα, αλλά είναι απληροφόρητος.
Καταλάβατε. Με πήγαινε ένας ταξιτζής. Πήγαινε, δεν ξέρω πώς έγινε συζήτηση, πώς έφτασε συζήτηση κλπ. Α, μου λέει, να γλιτώσουμε, μου λέει. Πληρώνεις 1000 δραχμές, μου λέει, στον παπά, για να παντρευτείς. Θα πληρώσεις 5 και 10 στον δήμαρχο τώρα, του λέω. Με τι θέλει. Δεν θα μαζεύει τώρα ο παπάς ένα 1000 προαιρετικό. Υποχρεωτικό θα είναι 5 και 10 και 20 και 30, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Θα τα πληρώνει στον δήμαρχο τώρα, του λέω. Πολλοί κόσμοι θα πληροφόρησε σε πάνω στα θέματα αυτά. Καταλάβατε. Σε πάση περιπτώσει, εγώ δεν είναι η δουλειά μου αυτή, ούτε είμαι η θέση να απαντήσω νομικό και συνταγματικό κλπ. Αυτά τα ξέρουν άλλοι και τα διαβάσετε και τα ακούσετε, οι οποίοι τα ανέπτυξαν και τα αναπτύσσουν. Τόσο κληρικοί επίσκοποι, όσο και άλλοι διανοούμενοι θεολόγοι, δικηγόροι κλπ. Μίλησε ο κύριος Καρουντάκης προχτές, μίλησε ο πατήρ Αυγουστίνος, μίλησε άλλοι γράφουν, ο πατήρ Επιφάνιος, όλοι οι λόγοι γιατί. Και άλλοι θα γράψουν, θα γράψουν. Ο της Δημητριάδος, ο Χριστόδουλος εκεί πέρα, πώς τον λένε κλπ. Όλος ο κόσμος γράφει. Ποιος προσέχει όμως αυτά που γράφει και που γράφουν και λένε και ποιος τα αφομοιώνει να δει πώς έχουν τα πράγματα ώστε όπου βρεθεί να διαφωτίσει και τους άλλους. Οι γενικές γραμμές. Ένα βλέπω και ένα παρακολουθώ ότι όλοι μας και οι πιο προχωρημένοι έχουμε στραφεί κατά τη κυβερνήσεως. Δεν είναι αυτή η ένωση. Η ένωση είμαστε εμείς. Αυτή είναι εκτελεστικά όργανα. Ήρθε εποχή να πληρώσει. Τι τον θέλει κύριε το γάμο, εφόσον δεν κάνεις κανένα παιδί. Δεν το κάνεις το γάμο, τι του χρειάζεται. Η Μιχαλίδα δεν θα είναι γυναίκα σου, εάν δεν την πάρεις με γάμο. Και τώρα που την πήρες με γάμο, τι είναι εφόσον δεν κάνεις παιδιά, φαλακή δεν είναι, τι την έχει. Δεν τα εκτιμάμε και θα τα στηριχθούμε. Είναι δίκαιο στο Θεό, λέει. Της εποχή να πληρώσει. Δεν πρόκειται να ακούσουν κανένα. Θα δείτε πράγματα παράξενα. Τα πιο παράξενα πράγματα θα γίνουν στις μέρες μας και στην εποχή μας. Αυτή είναι εκτελεστικά όργανα. Εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Άμα αλλάξουμε εμείς, και όχι μετάνια απλή μετανοώ, νηβητική μετάνοια. Τέτοια μετάνοια. Εγχώματι και σποδό. Και τα πράγματα θα αλλάξουν. Έχει την δύναμη αυτός από πάνω δια του αλεύου πας να τα αλλάξει τα πάντα και να τροποποιήσει τα πάντα και να γίνουν αυτά που πρέπει που είναι συμφέροντα για τις ψυχές. Δεν τα εκτιμούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί να τα έχουμε λοιπόν. Τι μας χρειάζονται πως δεν τα εκτιμούμε. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και αν υπήρχε τρόπος να μας δείξει πως αυτό σκέφτεται και ποιος είναι αυτός που προκαλεί αυτό. Αυτά τα πράγματα στις μέρες αυτές θα ντρεπόμαστε να συζητήσουμε και θα αλλάζαμε ζωή και θα παρακαλούσαμε τον Θεό να μπει στην αίσθηση. Εγώ θα ήθελα λοιπόν απόψε στο θέμα αυτό να μιλήσω διαφωτιστικό. Να μάθουμε τι είναι αυτό που πιστεύουμε. Τι ζημιές μπορούν να γίνουν, πού στηρίζονται όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε εμείς σαν θεσμούς απαιώνουν από τότε που υπάρχει ο κόσμος. Αυτό ήθελα να μιλήσω από. Χωρίς να έχω χωλή με κανέναν. Τον εαυτό μου αιτιώνε και αυτού θα ζητάω τον λόγο. Διότι εγώ φταίω και γι' αυτό ακριβώς γίνονται πάντα τα αυτά. Και σε ένα περιδά μου, έτσι. Πώς. Λέγει θα κάνει πολιτικό γάμο. Δηλαδή, πού το βρήκε στον ορισμό του γάμου και ποιος είσαι εσύ που φτιάχνει τώρα να στείλει καινούριο γάμο. Από πότε ο γάμος, δεν υπήρχε γάμος. Άρα τροποποιεί, φτιάχνεις κάτι κι άλλο και συγκρούεσαι με αυτόν που πρωτοέφτασε το γάμο. Και είσαι πλέον
σε άλλη κατάσταση. Είσαι στην παρανομία. Και η παρανομία του γάμου, έξω της ιερολογίας και της εκκλησίας και του Θεού, λέγεται μοιχεία, λέγεται πορνεία, με σωρίαν κανόνων και αφορισμών στο κεφάλι. Που δεν πρόκειται να γλιτώσετε που δεν είναι λόγο. Ας μαζευτούν όλοι οι δήμαρχοι του κόσμου, δεν μπορείτε να σε γλιτώσουν. Γιατί είναι άλλος που θα σε κρίνει. Ο άνθρωπος έτσι θα πρέπει να ξεκινήσει. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει. Εάν δεν ξεκινήσει από εκεί, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να σκέφτεται, θα είναι αποτυχημένο. Ένας πατήρ των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας, Τερκυλιανός λεγόμενο, έχει δώσει έναν ορισμό επάνω στο θέμα του γάμου. Ο γάμος, λέγει, εστί μέγα μυστήριο. Μυστήριο, διότι μυστηριωδώς ενώνονται οι δύο και γίνονται σάρκα μία. Ο γάμος εστί μυστήριο. Έπερσιν αυτή η Εκκλησία και βεβαιεί η προσφορά και επιφραγίζει η ευλογία. Αναγγέλουσιν οι άγγελοι και επικυρεί ο πατήρ. Γιατί, όπως ξέρετε, σπέφτεται ο δούλος του Θεού Τάδε, την δούλη του Θεού Τάδε, η Τανάπαλη, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται δηλαδή μεταξύ των δύο αυτών προσώπων μία σειραφή, όπως θα λέγαμε, δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και λέγει «Ους Θεός συνέζεστε, συνέρασε, άνθρωπος μη χωριζέτο». Μη πάει να βάλει στη μέση το χέρι του να διαλύσει εκείνο το οποίο συνέρασε ο Θεός. Ένας άλλος πατήρ παλιός Κλίνης, ο Αλεξανδρίας, λέει «Ο γάμος όριστο υπό του Θεού και εστί μέγα τι και άγιο». Ένα απλώς μια σύμβαση, ένα συνεταιρισμός, μια γνωριμιά. Όχι, μέγα, μέγα τι και άγιο. Από την ίδια χωρία ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, επί παραδείγμα τι λέει. Πρέπει τις γαμούσεις, δηλαδή οι άντρες που έρχονται σε γάμο, και τις γαμουμένες και τις γυναίκες που έρχονται σε γάμο, με τα γνώμη του επισκόπου την ένωση τι είσαι. Βάνεις το χέρι σου μόνος και παίρνεις, είσαι πόρνος ή είσαι νυχός. Είσαι πόρνη ή είσαι μηχανίδα, πως τον πάρεις μόνος. Μετά τις γνώμεις του επισκόπου την ένωση τι είστε. Είναι ο γάμος ή κατά κύριον και μη κατ' επιθυμία. Διότι διαφορετικά είναι επιθυμία. Δεν είναι όπως θέλει ο Θεός. Ο δε μέγας βασίλειος των 42 του κανόνα λέει «Η άνευ των κρατούν των γάμι πορνίε ίση». Είπουμε τον τρόπο του, χωρίς αυτά που κρατούν που είναι θεσπισμένα. Ούτε ουν πατρός ζώντος, ούτε δεσπότη, οι σημειώντες ανεύθυνοι ίση. Έως αν επινέφθωσιν οι κύριοι την συνήκηση, τότε γαρλαμβάνει το του γάμου βέβαια, τότε πραγματοποιείται ο γάμος. Διαφορετικά, κάνεις κάτι δικό σου, αυτό δεν είναι γάμος. Έτσι λένε οι Άγιοι. Εγώ μιλώ σαν Ορθόδοξος, σαν κομμάτι που λένε πιστός. Παραπέρα, τίποτα άλλο. Ο Δεδίος Χρυσόστομος ομιλεί περί γάμου, ομιλεί περί μυστηρίου, δεν ομιλεί περί συνεταιρισμού δύο ανθρώπων. Και λέει «Τι τα σεμνά του γάμου μυστήρια εκπομπέζει». Σεμνά του γάμου μυστήρια. «Δέον
τα πάντα τάσα, απελάβνην και την εδώ, με ντροπή, εκ προημίων εκπαιδεύειν την κόρη. Για αυτά τα θέματα πρέπει να συμβουλεύει την κόρη σου, να έχει ντροπή και σεβασμό στο θέμα του γάμου. Και ιερέας καλήν και διεκών των ευλογιών την ομόνιαν του συγκεσίου του φίλου. Και να καλέσει για ιερέα να ευλογήσει για να συστήξει, να είναι δηλαδή τα θεμέλια του γάμου στερεά. Ίνα και ο πόθος του νυμφίου άξιτε, να και ο γαμπρός αγαπήσει στα σοβαρά του κόρη. Και της κόρης η σοφροσύνη επιτείνεται και η κόρη σου να σταθεί με την ευλογία της Εκκλησίας πιστή και τιμία κοντά στο γαμπρό. Και δια πάντων τα της αρετής έργα εισελεύσονται εις την οικία και να έρθει η ευλογία του Θεού με την ακολουθία του γάμου στο σπίτι εκείνη και πάσε του διαβόλου εμηχανέ εκποδόνεσονται και να φύγουν όλα οι μηχανές του σατανά από το σπίτι. Όλα αυτά θα τα κάνει, λέγει, ο ιερέας. Λέγει ο Θείος Ισόστομος. Θέλω να πιστεύω και αυτός, όταν τα έλεγε αυτά, δεν θα είχε σκοπό να πάρει το χιλιάρικο που λένε αυτοί. Γιατί έτσι λένε αυτοί, ότι σκοπός που κόπτονται θερυπίν οι αρχιερείς σήμερα κλπ. Να διαφωτίσουν τον κόσμο επάνω στο θέμα, να μείνει στον θεσμό αυτών που έχει η Εκκλησία, είναι θέμα συμφεροντολογικό. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ δεν είναι θέμα συμφεροντολογικό, δεν έχει λόγο ο Θείος Χρυσόστομος, όπως και οι άλλοι πατέρες που σας ανέφερα γρηγορότερα. Ώστε από αυτά βγαίνει ότι απ' αιώνων, από πολύ παλιά, για τα πίνη του Δευτέρου, του Τρίτου, του Πρώτου αιώνος, άνθρωποι ομιλούν περί γάμου, ομιλούν περί μυστηρίου, ομιλούν περί κλήρου να έχει σχέση γύρω από το γάμο. Έξω από αυτού δεν έχει γνωρίσει η Εκκλησία μέχρι τη σήμερα, τουλάχιστον στην Ορθοδοξία, άλλη ένωση. Προχωρώντας επάνω στο ίδιο θέμα, ήθελα να φέρω υπόψη σε ορισμένους που δεν ξέρουν ποιος ο πρώτος γάμος και ποιος ο σκοπός του γάμου. Αυτό διαφεύγει και σε πολλούς χριστιανούς και δεν πραγματοποιούν τον σκοπό του γάμου. Για άλλους λόγους παντρεύονται πλην του πραγματικού. Ο πρώτος γάμος έγινε από το Θεό. Το πρώτο ζευγάρι ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αν ανοίξει κανείς τη γραφή, θα βρει στη γένεση Α27-28 τα έξι. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και φίλοι επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον. Δεν τους έφτιαξε και τους είπε παρτίτε. Ο Θεός έφτιαξε την Εύα και έγινε νυφαγωγός και την πήγε στον Αδάμ. Και ευλόγησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσετε αυτή. Άρα λοιπόν το πρώτο ανδρόγενο ευλογήθη από τον Θεό με σκοπό την παιδοτία, την αύξηση και της πληρώσεως όλου του κόσμου. Όλη η γη να γεννήσει από ανθρώπους. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Θα έχουμε όμως υπόψη μας και αυτό που λέγει εδώ, αλλά και αυτό που λέγει ο Ιγνάτιος Αντιοχία. Μία ενή. Ποια είναι η μία, η Εύα. Και ποιος είναι ο ένας, ο Αδάμ.
μία ενή. Μία λέει γυναίκα έφτιαξε για τον έναν άντρα. Ουχή πολλέ ενίε δόθησαν ενδεικτήσει. Δεν του έφτιαξε πολλέ γυναίκε. Θα ξεκινήσουμε από εκεί που μας ξεκινάει ο Θεός. Αν θελήσουμε εμείς να ξεκινήσουμε κατά κάποιον δίθεν τρόπο δικό μας, θα βρεθούμε έξω από τις ράγες. Εκτροχιασμένοι θα βρεθούμε. Εάν πάλι δεν επρόκειτο να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτόν καμιά φορά, πάρτα και πέτασε. Αλλά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτόν κάποια φορά. Και θα πει, εγώ σου άφησα πολλά σημάδια να προσέξεις αν ήθελες, αλλά δεν ήθελες και είσαι ένοχος. Εδώ τώρα ξέρετε το τι γίνεται και το τι έχουμε κάνει και εμείς αυτοί μηδέ εμού που ομιλώ εξαιρουμένοι. Ο καθένας μας βάζει το χέρι του και παίρνει μια Εύα. Ή κάποια Εύα βάζει το χέρι της και παίρνει έναν Αδάμ. Μπορεί να ρωτήσει το Θεό. Το πρώτο ζευγάρι, νηφαγωγός είναι ο Θεός. Δεν πήγε η αναζήτηση, δεν ζήτησε αυτό. Την έφτιαξε μόνο και την έδωσε. Και λέει αυτό είναι σάρξε και σαρκώδη. Είναι η πλευρά του. Η Εύα είναι η πλευρά του. Κατά συνέπεια, όταν εμένα είναι η πλευρά μου, η σύζυγός μου, θα είμαι ένα αρμονικό ζευγάρι. Εάν υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων ή χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία εμείς προβάλλουμε για τη διάλυση του συσχεσίου του γάμου, αυτό οφείλεται διότι δεν ρωτήσαμε το Θεό ποιος είναι ο Αδάμ για μένα Κύριε και ποια είναι η Εύα για μένα Κύριε. Δεν ρωτήσει ο Θεός. Ο μόνος ο οποίος δεν ρωτιέται σε αυτά τα πράγματα είναι ο Θεός. Εκτός απειροελαχείς των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά προσεύχονται με απλότητα και λένε Θεέ μου εσύ κανόνισε. Και ξέρετε ο Θεός σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ενεργεί όπως σκεφτόμεθα εμείς. Εμείς θέλουμε ένα καλό να πάρει μια καλή και μια καλή να πάρει ένα καλό και να είναι και δυο καλοί. Και οι άσχημοι τι θα γίνουν τότε και οι κακοί τι θα γίνουν τότε. Θεός δεν σκέφτεται έτσι. Δεν παρεμβάλλεται. Δεν είναι κακός ο Θεός. Αλλά εάν ερωτάτε ο Θεός, εγώ δεν θα είχα τη γυναίκα αυτή που έχω σήμερα. Μπορεί να μην την είχε. Ή αυτή να μην είχε τον άντρα που έχει σήμερα. Κάποιον άλλον συνδυασμό είχε υπόψη ο Θεός. Και έχω υπόψη μου μία περίπτωση. Είναι μία κυρία η οποία ζούσε στην Αμερική. Και ζητούσε από τον Θεό να της δώσει ένα σύντροφο. Και πράγματι ήρθε ένα συγκέσιο που έγινε πρόβλημα. Διότι ήξερε ότι αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που μπορεί να συνονοηθεί μαζί. Όμως προσευχήθη και λέει, Κύριε, εάν συνομίζεις ότι τον άνθρωπο αυτόν πρέπει να τον πάρω εγώ, για λόγους που ξέρεις εσύ, δώσ' μου τη δύναμη να τον πάρω και βοήθησέ με να τον βοηθήσω αν μπορώ. Και γίνεται αυτό το γάμο. Το τι τράβηξε 30 χρόνια δεν περιγράφεται. Έπειτα όμως από 30 χρόνια τον εκκέφτει και τον έχασε προμηνών Κέρκυρα, ήταν η πατρίδα του. Πάλεψε όμως 30 χρόνια. Αν είναι δυνατόν να γραφτεί αυτή η ζωή αυτή τη γυναικός, τι γίνεται, υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις, υπάρχουν. Ποιος να πέσει δίπλα στον άνθρωπο αυτό να τον σώσει. Ποιος. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιαστούμε, να βοηθήσουμε μια γυναίκα, να βοηθήσουμε έναν άντρα, να βγάλουμε έναν άνθρωπο από κάτω.
Δεν είμαι τα διατεθειμένη. Είμαι σαν φυγόπονη. Τα θέλουμε όλα όμορφα και ωραία. Θεός λοιπόν πως εκ το πρώτο ζευγάρι κράτησε για λογαριασμό του την εκλογή. Αλλά εμείς δεν του εμπιστευόμεθα του Θεού. Παρουσιάσω δύο περιπτώσεις από τη γραφή που αναφέρει ότι ο Θεός κανονίζει τα αντρόγεννα. Εμείς δεν το ρωτάμε όμως. Και εσείς νομίζω θα έχετε γραφή. Σας παραπέμπω να ανοίξετε τις παροιμίες. Σοφού Σολομώντος δουλειά αυτή. Δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου. Στο Ιώτα Πίτα 14. Θα βρείτε το εξής. Οίκον και ύπαρξιν μερίζουσι πατέρες θεσί. Παρά δε Κυρίου αρμόζεται η κοινή ανδρή. Είναι και λόγια τα οποία χρησιμοποιούνται στην ακολουθία του γάμου. Τα σπίτια λέγει και τα χωράφια τα κληρονομείς από τον πατέρα φυσιολογικά. Η γυναίκα όμως θα σου τη δώσει ο Θεός. Και ήταν άπαλη βέβαια. Τον άντρα θα σου το δώσει ο Θεός. Εάν βέβαια το ζητήσει δυναμικά δεν επεμβαίνει. Εμείς όμως δεν τη ζητάμε από τον Θεό. Και έχει και μια άλλη περίπτωση, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ, τον Τοβί. Όταν ο Αρχάγγελος Ραφαήλ επήρε το γιο του και πήγανε να φέρουν λίγα χρήματα που είχε δανείσει κάποτε, γιατί αυτό ήταν πλέον τυφλό. Να ανοίξετε στο έκτο κεφάλαιο του Τοβί, στίχος 18. Το παιδί πράγματι το πήρε ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, το πήγε, πήραν τα χρήματα και το πάντρεψε εδώ μεταξύ και το έφερε και παντρεμένο με περιουσία στο σπίτι και στο γέρος πατέρα και έγινε καλά, άνοιξαν τα μάτια του που ήταν τυφλός και έζησαν με τα χρήματα αυτά. Το παιδί δυσκολεύτηκε να παντρευτεί εκεί γιατί υπήρχε ένα άλλο θέμα. Και επεμβαίνει ο Αρχάγγελος Ραφαήλ και του λέει «Μη φοβού ότι εσύ αυτή, κοπέλα αυτή, για σένα ετοιμασμένη είναι από του αιών και εσύ αυτήν σώσαι». Αυτή είναι ετοιμασμένη για σένα, λέει, από αιώνας και εσύ αυτή θα τη σώσαι. Θα ήθελα λοιπόν στην περίπτωση αυτή να υπενθυμίσω ότι ο Θεός δεν έφτιαξε το γάμο και άφησε τους ανθρώπους ελευθέρους να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους υπέδειξε τι πρέπει να κάνουν εάν θέλουν να μην βρίσκονται σε μεγάλες δυσκολίες του γάμου και σε αδιεξόδους, σε δύσκολα πράγματα, ώστε κάνουν πράγματα τρελά και κολάσιμα. Και ακόμη εκείνο που σας είπα, ότι εδόθηκε σε κάθε άντρα μια γυναίκα. Το να χαλάς το αλφα λεγόμενο συγγέστιο, τον αλφα συνεταιρισμό και να κάνεις έναν άλλον, εύκολο πράγμα είναι. Αν όμως ο Θεός σε παρακολουθεί. Αυτά είναι που κάμισα που αλλάζουν. Γυναίκες και άντρες δεν πρέπει να αλλάζουν έτσι. Βέβαια έχει την καταβίη εκκλησία και έχει και δεύτερο γάμο και έχει και τρίτο γάμο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με επιτήμια. Αλλά αυτές δεν είναι κανόν. Ο άνθρωπος που θέλει σωστά να πολιτευτεί και να έχει κάποια ελπίδα όταν να συναντηθεί με τον Θεό κάποια μέρα θα πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο αυτόν που έχει αφήσει ο Θεός. Κάθε σκέψη έξω της ιερολογίας και του γάμου δεν είναι σκέψη θεϊκή, είναι πορνεία ή ηθή. Να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω αναφορικώς με την ηθία και με την πορνεία. Τι έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, όσο να θέλει με τον τρόπο το δικό του,
να κάνουν στέλνει. Γιατί όπως ξέρετε, γίνεται και νόμος τώρα να μας πει ότι οι νικοί και οι Ιταλίδες έχουν δίκιο από εδώ και κάτω. Να κοιμώνται ξένες. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτό το πράγμα, ε? Αλλά αυτό το λένε άνθρωποι όμως. Αδύνατοι. Οι οποίοι ζουν αυτή την κατάσταση και θέλουν να δώσουν μια απάντηση στον εαυτό τους. Πώς λέει. Άνθρωπος. Ως αν νυχεύσετε γυναίκα ανδρό. Ή ως αν νυχεύσετε γυναίκα του πλησίον αυτού, θανάτω θανατού. Όμοιχευον και νυχευωμένοι. Αυτό λέει ο Θεός. Τι θα πει ο Υπουργός, δεν ξέρω. Ο Θεός, το Λεβιτικό K10, λέγει αυτό. Ότι πρέπει να θανατωθούν και οι δύο. Τώρα εσύ πήγε να τα ζήσει. Πήγε να τα ζήσει. Η νηφία, θέλω να ξέρετε, είναι θεοσφυγές και κοινωνικό κακούργι. Είναι παράβαση σφύγου νόμου, να ξέρετε. Δεδήλωση και αθέτηση του μεγάλου μυστηρίου του γάμου. Και τη συζυγική ευδαιμονία και αιτία διαδηλή. Τίμιος λέγει ο Παύλος, ο γάμος εν πά και η κήτη αμύονται. Πόρνους δε και νυχούς κρινεί ο Θεός. Όχι ο Δήμαρχος, κρινεί ο Θεός. Αν είσαι αθέοφοβος, δεν έχουμε καμιά συζήτηση μαζί. Και γίνεται το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Η νυχία είναι αντίθετο του θελήματος του Θεού και του ανθρωπίνου δικαίου κανονικά. Και κατά συνέπεια η νηστεία είναι και θεομαχία. Θεομαχείς με το Θεό, ταβάνεις με τον ουρανό. Και όταν ταβάνεις με τον ουρανό να περιμένεις αστροπελέκια. Και ανθρωπομαχία. Και ας τα βγάλει τα έντερα ο άλλος. Ας σου τα βγάλει. Έντερα ο άλλος. Θεομαχία βέβαια διότι καταστρατηγεί την εντολή του Θεού η νηχεύσης και ανθρωπομαχία διότι διαλύει την οικογένεια. Ξέρεις τι να έρθει ο άλλος στο σπίτι και να σου πει δεν σε φοβάμαι. Η γυναίκα σου είναι δικιά μου. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δεν μένει τίποτα όλο. Σε μας περιπτώσει. Ο Παύλος λέει μη πλανάστε λέει. Σας γελάει ο κόσμος. Ούτε αυτό. Ούτε πόρνη. Ούτε γιουλάτε. Ούτε μυχή. Ούτε μαλακή. Ούτε αρχαινοκείτε βασιλεία Θεού πληρονομήσου. Δεν έχει κανένα λόγο να μας πάρει το πρωτοκόλλιο. Ανοίξετε στην Αλφα Κορινθίου στο 7-9 να δείτε αυτά που σας λέω. Ακόμη δε ένα τολμηρό είναι του σοφού Σολομώντου, ο οποίος λέει θλιβερά πράγματα. Τέκνα νυχών ατέλεστα έτσι. Και παρανόμου κι τη σπέρμα αφανιστήσε. Εάν τη γάρμα κρόβοι γένονται, ίσου δεν λογιστήσονται, και άτιμον επεσχάτων το γύρα αυτό. Εάν τε ο ξέρος τελευθύσωση ουκ εκ της ελπίδα ουδέ εν ημέρα διαγνώσεως παραμύθιον γενεάς γαραδικού χαλεπά κατέχει. Πώς θα δυνομοποιήσεις αυτή τη σχέση. Πάντοτε θα είναι φορμία η νηστεία. Ό,τι πιάσει, ό,τι βγάλει, ό,τι σπέρμα φέρει θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Εδώ Μέγας Βασίλειος λέγει ότι αυτή η σχέση είναι τόσο αφύσικη, τόσο ανώμαλος που δεν πρέπει να γίνεται. Και ξέρετε πως παραλληλίζει την νηχεία αυτή τη μη νόμιμον σχέση, σχέση έξω της ερολογίας, έξω του Θεού, σαν τη νύξη Σμύρνης με τα εχίδρυ. Ξέρετε τι λέγει στην εξαήμερο ο Μέγας Βασίλειος.
ότι η έκυδνα η οχιά πάει στη θάλασσα στην ακρογιαλιά και ξυρίζει και βγαίνει ένα φίδι από μέσα από τη θάλασσα που λέγεται Σμύρνα και συνέρχεται με αυτό. Ή τάχα το παράδειγμα της εκείνης χρησιμεύσης ημάς και κατά άλλων τρόπων ότι η νήξη και ένωση το που γίνεται αναμεταξύ εκείνης και Σμύρνας θαλασσίου Τυρίου είναι μια ανοιχεία της φύσεως. Ας γνωρίσουν οι αλλοτρίους γάμους επιβουλεύοντες με ποια φαρμακερά θηρία είναι παραπλήσιμη. Μέγας Βασίλειος τα λέει αυτά, ειδικά μου. Ας γράφουν ό,τι θέλουνε και ας κάνουν ό,τι θέλουνε. Αυτά λένε οι πατέρες μας, αυτά λέει η εκκλησία μας, αυτά λένε τα χαρτιά μας. Θέλετε να τα ακούσετε, ακούσετε. Δεν θέλετε να τα ακούσετε, μην τα ακούσετε. Των Αγίων Αποστόλων Καμών, συγκεκριμένος ο 48ος, λέει, ή της λαϊκός εαυτού γυναίκα εκβαλών, επέρα λάβει, ή παράλλου απολυμένη, αφοριζέστε. Καθαρές δουλειές. Ο 39ος του Μεγάλου Βασιλείου λέει, «Η τομιχό συζώσα Μιχαλής έστε πάντα του χρόνου». Ξέρετε τι λέει αυτό. Μία ή ένα άφησε τη γυναίκα του, την όμη, και ζει με μία άλλη. Ζει ο άντρας της, της άλλης. Είναι μιχός αυτό. Πέθανε ο άντρας της άλλης. Και τη στεφανώθηκε τώρα αυτό, όπως είναι, δεν είναι πρώτα. Τώρα τη στεφανώνται, θα την παίρνει χωρίς, δεν χρειάζεται έκτολα και στεφάνια. Και πάλι είναι νυχός. Διότι δεν σταμάτησε την οικία του. Συνέχισε και πέραν του γάμου να είναι νυχός. Και φέρνει μάλιστα ο Θείος Χρυσόστομος επιχείρημα ότι ο Δαβίδ δεν ετοιμωρήθηκε τόσο γιατί μίσεψε με την κυρία αυτή, την Βρυσαβέ, αλλά διότι την παντρεύτηκε, συνέχισε να την έχετε Μιχαλίδα μετά τον θάνατο. Για εκείνο ετοιμωρήθηκε. Που συνέχισε να την πάρει. Δεν ετοιμωρήθηκε λέει τόσο γιατί έκανε μια αναμαρτία. Παρεσύρθηκε. Αλλά το ότι εμένει επάνω εκεί, γι' αυτό λέει ετοιμωρήθηκε. Του Χρυσοστόμου αυτή που σας λέγω. Επίσης, ο 48ος του Μεγάλου Βασιλείου. Τα ίδια ομιλία. Τη έκτη Οικουμενική Συνόδου. Επίσης, ο 93ος, τα ίδια ομιλία. Ο 58ος του Μεγάλου Βασιλείου επίσης. Ο Μιχεύσας, εν 15 έτηση ακοινώνητο θέστε. 15 χρόνια μακριά από την ακοινωνία των αγιασμάτων. Οικονομηθήσετε δε τα 15 έτη επ' αυτό ούτου. 4 προσκλέω. 5 ακρόμενο. Και 4 υποπίπτων και δυσί συνεστώ άνευ κοινωνία. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία σας λέγω, θέλω να σας πω ότι αυτό που γίνεται σήμερα μας ρίχνει σε μια άλλη κατάσταση μέσα της νησίας όπου φανόμαστε. Γι' αυτό και τα δύο νομοσχέδια αυτά πάνε να το ένα να συμπληρώσει το άλλο, να ολοκληρώσει την καταστροφή. Πάντοτε προσέχετε αυτό που σας λένε, ότι δείχεν δεν υπήρχε ιερολογία και ότι οι ιερείς τα κάμαν αυτά και δεσποτάδες για να μαζεύουν λεφτά και τα πιά. Όχι. Εάν αναζητηθεί την ιστορία της εκκλησίας μας, θα βρούμε από καταβολής κόσμου, όπως σας διάβασα, από Τερτιλιανού, από Ιγνατίου, από αποστολικών παραδόσεων να ομιλούν περί ιερολογίας του γάμου. Αλλά και μέσα στην ιστορία, εγώ έχω βρει δύο-τρία πράγματα που θα σας τα μεταφέρω. Παραδείγματι το 601, τώρα έχουμε 2000, προχειλίων 400 ετών δηλαδή δουλειά, έχει και συνά πράγματα. Λέει,
τούτο το έτσι 601. Μηνύει Νοεμβρίο, η δικτυώνει πέμπτο, ο βασιλεύς Μαυρικίος Θεοδόσιος των εαυτού ιών συνήθε προσγάμων, φυγατρή του Γερμανού του Πατρική, στεφανόσαντος αυτών, Κυριακού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολη. Στεφανόσαντος. Άλλο, ο Αυτοκράτορ Ηράκλειο και Ευδοκία εστέφησαν 6 Οκτωβρίου 610 εν τον ναό του Αγίου Στεφάνου υποσεργίου Πατριάρχου. Ο 7ος κανόν της Νεοκεσαρίας Συνόδου. Πρεσβύτερον εις γάμους γιγαμούντων μη εστιάσει. Ιερεύτη λέγει σε γάμο που έρχεται σε δεύτερο γάμο να μην καθίσει για παΐ. Άρα παπάς και στεφάνι. Επί μετάνοια μετούντος του διγάμου. Δεν πρέπει να μετανοήσει ο διγάμος. Τι είσαι ο πρεσβύτερος, ο διατεστιάσεως ή κατατιθέμενος διγάμου. Ποιος εσύ που παρουσιάζεις εκεί παπά και του λες ότι είναι ευλογημένος αυτός ο γάμος, εφόσον δεν είναι ευλογημένος. Εγώ δεν λέω για τα αποτελέσματα, λέγω ότι υπάρχει πρεσβύτερος, υπάρχει ιερολογία. Αυτό θέλω να πω εγώ, αυτό θέλω να υποστηρίξω. Ο Άγιος επίσης Τιμόθεος του Αλεξανδρίας στον 11ο κανόνα του, υπάρχουν πολλοί που διαβάζουν, τα ξέρουν αυτά, αν είστε πιδαλία τα βρούνε, λέει, εάν τις καλέσει κληρικών εις το ζεύσε γάμον, άρα ο γάμος με κληρικό έγινε εδώ, όχι με το δήμαρχο, ζεύσε γάμον, ακούσει δε τον γάμον παράνομο και μάθει ότι το ζευγάρι δεν στέκεται καλά, ήθη αγαμία, ποιος και ανοιχτός, ηγούν αδελφήν τελευσάσεις γυναικός και μέλους αν ζεύγησε, ή παίρνει την αδελφή της γυναίκα του που πέθανε η γυναίκα του, ή οφείλει ακολουθήσει ο κληρικός ή προσφοράν πίσω. Δεν πρέπει να ακολουθήσει ή να βρει έναν τρόπο να τακτοποιήσει. Κληρικός όμως εδώ. Κληρικός. Δεν είναι λοιπόν θέμα αργυρολογήματος, γιατί είναι από τότε που δεν θα υπήρχαν ούτε κοσαράκια να δώσουν. Εν πάση περιπτώσει. Προχωρώ. Ο Άγιος Ιγνάτιος γράφει προς τον Πολύπερχον. Πρώτο χέρι Άγιος Ιγνάτιος. Ξέρετε, τα πρώτα χρόνια. Α, θα το διάβασα γρηγορότερα. Ότι πρέπει τι είστε και ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμία. Πάντα τη τιμή Θεού γενέστο. Όλο να γίνονται με βάση το Θεό. Και ο Θείος Χρυσότομος μιλά για τα στεφάνια που βάζουν τους ανθρώπους που έρχονται σε γάμο κοινωνία. Γιατί δεν νομίζω ο Δήμαρχος να βάλει και στεφάνια τώρα. Δεν πάει στεφάνια αυτό. Δια τούτο λέει στέφανοι τις κεφαλές επικύθονται σύμβολο της νίκης. Δηλαδή ότι η κόρη δεν έγινε πόρνη, δεν υπέκυψε. Και ο γαμπρός δεν έγινε πόρνος, δεν υπέκυψε. Αγωνίστη και τον στεφανώνει τώρα η εκκλησία. Σύμβολα της νίκης. Ότι οι αήθητοι γενόμενοι ούτε προσέρχονται. Και ευχή ότι μη κατηγονίστησαν υπό τη Σιδονή, ότι δεν ενισχύθηκαν και τους στεφανώνει. Αυτόν τον σκοπό έχουν τα στεφάνια. Δεν έχουν άλλων σκοπών τα στεφάνια. Άλλωστε, τι είπε ο Χριστός μας όταν μιλούσε με τους Φαρισαίους που αναφέρεται στο 19ο κεφάλαιο, εκεί που είπαν ότι πρέπει να δοθεί αποστάσεω και γιατί όμως συζητεί αποστάσεω κλπ. Και λέγει ο Χριστός μας σε μια στιγμή, ουν το Θεό συνέζεψεν, όχι δήμαρχο συνέζεψεν, ο Θεός συνέζεψεν, άνθρωπος μη χωριζέται. Η στυλόδηση συνέζεψη αυτή, άνθρωπος μη χωριζέται. Εδώ Παύλος γράφει, γίνει δέδεται νόμο εφόσον χρόνο ζει ο ανήραπτη. Όταν πεθάνει, μπορεί να παντρευτεί γυναίκα. Είναι μόνος δρόμος και τρόπος. Εάν δε κοιμηθεί ο ανήραπτης, ελευθέρα εσύ
Οφέλει η παντρευτή να πάρει όποιον θέλει. Μόνον εν Κυρίω. Όχι εν Δημάρχο. Εν Κυρίω. Και ευλόγησε να αυτού και είπε. Καταλαβαίνετε. Και αυτά θα χρειαστούν. Στον Απόστολο δε, από αυτά που βρίσκω σας λέγω και εγώ, στον Απόστολο του γάμου, που είναι από την προς Εφεσίδης, από το πέμπτο κεφάλαιο, λέγει σε μια στροφή ο Παύλος, το μυστήριο τούτο, όχι το επιχείρηση αυτή, το μυστήριο τούτο, μέγα έτσι, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, Εσύ, έψιλον 32. Τι είπα να πει αυτό. Έχετε ποτέ εμβαθύ. Πώς λέει σε ένα μέρος. Κατελήξει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκολληθήσεται τη γυναικεία του. Που αφήσε τον πατέρα και τη μητέρα που με γέννη θα έρθω σε σένα. Ναι. Αυτό λέει καμή το Χριστό. Εγκατέλειψε τον πατέρα του και ήρθε την πόλη, την θυσία, την Μιχαλίδα και αυτή ενυπέστη. Γι' αυτό το λέγε. Χριστός αφήκε τον ουράνιο πατέρα και ήρθε η συνήθη με ξεχνό, με θυσία και έγινε με αυτή εν πνεύμα. Αυτό το μυστήριο. Και ο άντρας θέλει αφήσει τους γονείς και προσκοληθεί στη γυναίκα του. Πρόκειται περί μυστηρίου, δεν είναι. Ένα συμπέρασμα γενικότερο που έχει ο Θείος Χριστός όμως λέει. Δεν έχει να μας κρίνει ο Θεός κατά τους νόμους αυτούς, τους κοσμικούς. Αλλά κατά τους νόμους όπου αυτός ενομοθέτησε περί του γάμου. Μία μονή ευλογός του διαχωρισμού είναι και από τον νόμο διορισμένη. Από έναν βασιλέα, το λέοντα κλπ. Εάν πρόκειται περί αιρετικού. Εμείς, τώρα στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο καθένας να κανονίσει τα δικά του. Τώρα, θα ήθελα πριν τελειώσω, να σας έλεγα κάτι τι άλλο. Τι φαντάζεστε ένας άνθρωπος ή ένας ζευγάρι που δεν θέλει πλέον τον Θεό, που δεν θέλει πλέον την Εκκλησία, που δεν θέλει πλέον τον γάμο, που δεν θέλει να έχει σχέση με τη θρησκεία. Τα παιδιά που θα γεννήσει, θα τα βαφτίσει. Είναι φυσικό, 99 και 99 και 99 να μην τα βαφτίσει. Κατά συνέπεια, σε λίγο καιρό, τι θα έχουμε, θα έχουμε με νετάκια στον δρόμο. Αβάφτει τα παιδάκια, κλπ. Μία καθηγήτρια, όπως διάβασα προχθές στην εφημερίδα, ετόλμησε να χαρακτηρίσει, νομίζω και από τηλεοράσεως, καραγκιοζηλίκη το βάπτισμα. Καταλαβαίνετε, η άγνοια που πηγαίνει. Και ρωτώ, γιατί ξέρετε, εκεί που μιλούσαμε τον άλλον επάνω που είπαμε στο Αγιονόρο, έθεσα το ερώτημα αυτό. Δεν γίνουνε τα παιδιά αυτά. Και είπε ότι, μα και αυτό λέει, πρέπει κάπως να ρυθμιστεί. Δεν μπορεί να με βαφτίζει εμένα, λέει, με ρώτη σε εμένα. Αν θέλω, όταν μεγαλώσει, εν πλήρη ελευθερία, να δεχτεί το βάπτισμα και να βαφτιστεί. Μόνος του, να μην τον βαφτίσουμε εμείς και τον αναγκάσουμε. Αυτό μου είπε εκεί. Και αυτό το λένε και πολλοί εδώ έξω. Μόνο του, όταν μεγαλώσει, να το κανονίσει αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να πει αυτό. Παραδείγματι εμένα, αυτοί που λένε, με ρώτησε εμένα. Που με βάφτισε. Το ρωτάς που το βαφτίζει. Λένε πολλοί, το ρωτάς που το βαφτίζει. Θα μου επιτρέψεις να σου απαντήσω. Εσύ το ρωτάς που το σκοτώνει. 300.000 φόνους έχουμε στην Ελλάδα από στατιστικές. Τα ρώτησα αυτά που τα σκότωσε.
Εγώ για να το σώσω πρέπει να το ρωτήσω, ε! Εσύ που το σκοτώνεις δεν το ρωτά. Μα απλά λέει. Όταν νηπιοβαπτίσεις το παιδί, του δίνεις ένα θησαυρό στο χέρι του, ώστε να μεγαλώσει να το σώζει και όταν μεγαλώσει αν θέλει να τον το αξιοποιήσει. Δεν θέλει να το πετάξει. Να το ζημιώνει. Του δίνεις ένα θησαυρό στο χέρι. Σε ρωτώ. Το παιδάκι, τα παιδάκι, το βάλες να κοιμηθεί. Το τάισι μου πέρα, το βάλες να κοιμηθεί. Και έπαιξε μία αναρρώτηση και πέθανε. Πού θα πάει το παιδί αυτό? Τι θα γίνει το παιδί αυτό από αυτό? Κάτι. Έχεις διαβάσει ποτέ σου να δεις πως έχουν τα θέματα αυτά? Άκουσε μία περίπτωση του Μεγάλου Βασιλείου. Πώς ήταν? Παιδίο αβάστητον αποθανόντος την των οικείων αμέλεια γονέων επί τριετίαν οι γονείς καταδικάζουν. Έτσι λέει εδώ. Πετάει και ακόμη μια άλλη λεπτομέρεια που θα σας χρειάζει σας των γυναικών. Εάν γίνει γεννήσει και στην εν κινδύνω το πεδίο, να άρρωστο το παιδί. Από ημερών τριών ή πέντε, το μεν πεδίον φωτιστεί το, θα το βαφτίσει το παιδί. Άλλοι δε γίνει δε βαπτισμένοι και καθαρά, θυλάσσει αυτό. Δεν θα το θυλάσσει η μάνα του. Η δεμήτηρα αυτού μη εισέλθει στον κοιτών, ισόν το πεδίον ανάκησε, μέχρι το 40 ημερών. Εωτάν καθαρθεί τελείως και λάβει ευθύν παρά του ιερέως. Μήτε μην άφησε το σύνολο αυτού. Από τριών ημερών λέει να το βαφτίσεις και θα το πρέπει άλλη, θα το φυλάζει άλλη μέχρι που να σαραντήσει. Και υπάρχει ακόμη ο 110 κανόν της ερκαθαργένης συνόδου που λέει το λέγονται. Και ποια είναι αυτού τώρα, κύριε? Τα μικρά και νεογνά βαπτιζόμενα, μη εισάφησε να μαρτιών βαπτίζονται, δεν έχουν ανάγκη αυτά. Μη δε έρθινε του Αδάμ ταύτα προγονικής αμαρτίας, ούτε έχουν αποτέλεσμα προγονικής αμαρτίας απάνω του, το οποίο καταρτίνε ώστε να βαπτιστούν να καταρτούνε, ανάθεμα έτσι. Τα ξέρει ο σύγχρονος αυτά? Δεν τα ξέρει αυτά. Νομίζει ότι το παιδί είναι αγγελουδάκι. Πώς τον φέρει το προπατορικό μου. Να ομολογήσει λέει, λέγει, οπιστεύσατε βαπτιστή. Αλλά τα παιδιά 8 ημερών που περιετέμνονται, τι ομολογία έκαναν? Τι ομολογία έκανε ο Χριστός? Τι ομολογία έκανε ο κύριος πρόεδρος μου? Τι ομολογία έκανε ο Αβραάμ και άλλα τα παιδιά αυτά τα μικρά? 8 μέρες δεν έχει να περιτέμνονται για να δικαιούνται να φάνε το Πάσχα. Αυτά τι ομολογία έκαναν? Προχτές άκουσα τη συναμίχηδα να φωνάζει Ιησού Χριστέ ελεησέν. Σένα, δεν είσαι εσύ. Και λέει ο Θεός της Όσομος, ποτέ δεν λαμβάνει άλλος αντί άλλος, άλλος να ζητά κι αν λαμβάνει, ημί δια το άωρον της ελικίας ή δια την αδυναμία αυτού. Ή για το μικρό που δεν ξέρει, για λογαριασμό του αναδόχου. Γιατί λέγεται αναδόχος? Αναδέχεται, αναλαμβάνει. Αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Και σου λέει εδώ είναι επιχείρηση. Βαπτίσα, αμάν. Γάμος, αμάν. Λεφτά. Για λεφτά είναι. Δεν είναι παιδιά για λεφτά. Είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Και εν τούτης, αυτό το λαμβάνει υπόψη του ο άνθρωπος. Θα πρέπει λοιπόν εμείς, αν αυτά τα καταλαβαίνουμε, και εμείς να πάρουμε μια θέση, αλλά και τους άλλους να τους διαφωτίσει τις επιπτώσεις που θα έχουμε.
δεύτερον πολιτικό γάμο σε εσπανατή. Να πάρω μια Εβραία. Να πάρω μια Μουσουλμάνη. Να πάρω μια Βουδίστρια. Να πάρω. Και καταλαβαίνετε το τι έγινε τώρα από εκεί από κάτω. Πόσο μέχρι την ως με τον γάμο αυτών που είχαμε των θρησκευτικών, θα έπρεπε να έρθει να γίνει χριστιανός ή να γίνει χριστιανή για να γίνει αυτό το γάμο. Διατηρεί το είδος μας, διατηρεί το η φυλή μας, διατηρεί το η γενιά μας. Τώρα θα γίνουν από 40 χωριά. Πού να καταλάβει τώρα τι θα γίνει από εδώ και κάτω. Θα παντρεύεσαι στον δήμαρχο αυτόν, θα πηγαίνει στα Μέγαρα, θα παντρεύεσαι στον άλλον, θα πηγαίνει παρακάτω, θα παντρεύεσαι στον άλλον κλπ. Και θα είναι γάμος αυτός, εφόσον δεν θα υπάρχει ερολογία στη μέση. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι δεινά και τι άσχημα πράγματα θα βγουν πίσω από αυτά τα πράγματα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Ο γάμος με την ουσία. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Αλλήμον νόμο. Εγώ δεν σας μίλησα από νομικής πλευράς κλπ. Αυτά είναι θέματα αλληλών. Δεν μίλησα πώς έχουν τα θέματα της πίστεώς μας. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε εμείς έναντι του Θεού που θα έρθουμε αντιμέτωποι είτε το θέλουμε είτε όχι αύριο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αν δεν μπορείτε τίποτα άλλο να κάνετε στην περίπτωση αυτή, προσευχηθείτε. Ας ζητήσουμε από τον Θεό έλεος και αυτός έχει τον τρόπο να βρει κάπως να μας μπαλώσει. Κάπως να μας μπαλώσει. Είπε ο Θεός να μας ακούσει. Αμήν.